Κύριε, το ΚΚΕ έχει δηλώσει σε κάθε κατεύθυνση και έχει υποσχεθεί ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη, να αθωωθεί η πολιτική που δολοφονεί. Και αυτό το κάναμε από την πρώτη στιγμή. Θυμίζουμε τις μεγάλες κινητοποιήσεις για τις οποίες πρωτοστάτησαν οι κουκουέδες, τις δύο απεργίες των ταξικών συνδικάτων, όταν η ΓΕΣΕ, η πλειοψηφία της οποίας ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, έβαζε εμπόδια ή σφύριζε αδιάφορα. Το σύνθημα Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, το έγκλημα αυτό έχει ιστορία, αντιχούσε από τα 2,5 εκατομμύρια ανθρώπων σε όλη τη χώρα. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ, και όταν η ηγεσία σας, σε αντίθεση με τους ψηφοφόρους σας, αρνήθηκε να συμβάλλει στις κινητοποιήσεις και σήμερα βέβαια επιχειρείτε να καλύψετε τις ειδικές σας ευθύνες ανασύροντας αντικομουνισμό, αυριανισμό και πασοκές του παρελθόντος που έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση του λαού. Μιλάμε βέβαια για κατάντια. Ναι, κύριε, το περιεχόμενο της πρότασής μας αναδεικνύει τον εχθρικό ρόλο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετεί τις επιδιώξεις των μονοπωλιακών ομίλων, των πολυεθνικών και τσακίζει μαζί με τις αστικές κυβερνήσεις τη ζωή του λαού, των λαών. Όποια πλευρά και αν πιάσουμε, θα δούμε τις μεγάλες συνέπειες για το λαό. Θέλετε εργασιακά, ασφαλιστικά, φορολογία, υγεία, παιδεία, πρόνοια, περιβάλλον, μεταφορές, ενέργεια. Τι πρώτο να πεις. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν μπορεί να γίνει καλύτερη, αντίθετα θα γίνεται όλο και χειρότερη. Η πρόταση για τη συγκρότηση Εξαστικής Επιτροπής για να διευρυνθούν όλες οι πλευρές που σχετίζονται με το έγκλημα των Τεμπών σε συνδυασμό και με την παράλληλη διερεύνηση από την ποινική δικαιοσύνη, καθώς και τη μήνυση που έχει υποβληθεί από τους συγγενείς των θυμάτων, στην οποία περιέχονται σημαντικά στοιχεία, είναι στάσεις ευθύνης του ΚΚΕ. Αν δεν γινόταν, θα οδηγούνταν σε συγκάλυψη αυτό το έγκλημα. Επιχειρείται ακόμα και σήμερα από τις παρεμβάσεις ότι δήθεν φταίει ο σταθμάρχης που τα ρουσφέτει, ότι ευθύνες έχει ο Υπουργός που έσχεσε στα χέρια του το αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής ή και η εξέλιξη της Σύμβασης 717 από τους αρμόδιους υπουργούς. Όχι ότι δεν έχουν ευθύνες, αλλά οι βαθύτερες αιτίες είναι διαχρονικές και είναι αυτού του κράτους, όλων των κυβερνήσεων που υπηρετεί τους λίγους, καθώς και της ιδιωτικής εταιρείας, και αυτές οι ευθύνες δεν πρέπει να παραγραφούν, πρέπει να αποδοθούν, όπως και οι ατομικές ευθύνες, όπως έχουμε δηλώσει, όπου υπάρχουν. Αυτό, κύριε, δεν είναι διάχυση ευθυνών, αλλά ανάδειξη των αιτιών που όλοι σας θέλετε να θαυτούν και ιδιαίτερα τα κόμματα που συγκρότησαν τις κυβερνήσεις, τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, και οδήγησαν στο θάνατο 57 νέων παιδιών κυρίως και συνεχίζουν να μην παρέχουν ασφάλεια στις μεταφορές. Ποιες είναι αλήθεια αυτές οι αιτίες? Είναι η περιβόητη απελευθέρωση της αγοράς με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορευματοποίηση των συγκοινωνιών, ο τεμαχισμός του ΟΣΕ και η ιδιωτικοποίηση των κερδοφόρων κομματιών του, η τεράστια υποστελέχωση σε προσωπικό και οι τεράστιες ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας και υποδομές του κρατικού ΟΣΕ? Όλα αυτά, κύριε, ενίσχυσαν το στόχο των επιχειρηματικών ομίλων για αύξηση των κερδών και έγινε σε βάρος της ασφάλειας των μεταφορών. Οδήγησε στη μείωση των εργαζομένων από 2.098 οι οργανικές θέσεις, σήμερα να είναι 700 περίπου. Με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση, τη λειψή συντήρηση του δικτύου, τη λειψή φύλαξη των ενισόπεδων διαβάσεων και άλλα πολλά που θα καταθέσουμε στα πρακτικά τα αιτήματα που έχουν επεξεργαστεί οι δυνάμεις του ΚΚΕ στο σιδηρόδρομο και με αγωνία τα προβάλλουν και τα διεκδικούν για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων. Τα έχουμε βέβαια καταθέσει ως ΚΚΕ αρκετές φορές σε αντίστοιχες συζητήσεις. Η κύρια αιτία αυτών των εγκλημάτων είναι η κοινή σας στρατηγική της απελευθέρωσης, όπως είπα, των μεταφορών, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και η δημιουργία νέων πεδίων κερδοφορίας για τα λιμνάζοντα κεφάλαια των ομίλων με χαμηλό ρίσκο και σίγουρα κέρδη. Στη βάση αυτή όλοι σας προωθήσατε την απελευθέρωση
και την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ, τον τεμαχισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών, το ξεπούλημα, όπως είπατε, των κερδοφόρων φιλέτων, την τρένοσε στον κρατικό ιταλικό όμιλο των σιδηροδρόμων. Επιτρέψατε την ιταλική κρατική εταιρεία, τη Hellenic Train, να λειτουργήσει χωρίς να έχουν διασφαλιστεί στοιχειώδεις υποδομές και προϋποθέσεις ασφάλειας. Τρέξατε να διασφαλίσετε 3,5 δις ευρώ κοινοτική χρηματοδότηση για τη σιδηροδρομική διασύνδεση των λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, αλλά δεν βρήκατε 50 εκατομμύρια για την προληπτική συντήρηση των γραμμών του ΟΣΕ. Σχεδιάσατε νέα έργα πολλών δις ευρώ. Μοιράσατε τη σχετική πίτα από το Ταμείο Ανάκαμψης στους ομίλους και την ίδια στιγμή συνεχίζονται τα τραγικά κενά σε εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και την εκπαίδευσή τους και εμπροκειμένως στο σιδηρόδρομο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση επέβαλε το 18 τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου με συνεχή εργασία χωρίς ρεπό 9 ημέρες. Αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια, ναι ή όχι? Το 2019 απολύσατε 120 εργαζόμενους και μέχρι σήμερα παραμένουν κενές 1.400 αναγκαίες θέσεις εργασίας σύμφωνα με το οργανόγραμμα, όπως είπατε, του ΟΣΕ. Όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα του συστήματος ήταν και είναι συνένοχα για αυτή την πολιτική που οδήγησε στο να θρηνούμε νεκρά παιδιά. Όλοι στήριξαν και προώθησαν τις κοινοτικές οδηγίες της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών και της δημιουργίας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς που ξεκίνησε από το 1991. Όλοι προώθησαν τα αλληλεπάλληλα σιδηροδρομικά πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φτάσουμε στην πλήρη απελευθέρωση της αγοράς. Η κάθε κυβέρνηση έπαιρνε τη σκυτάλη από την προηγούμενη. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2009 προχώρησε στον ταμαχισμό του ΟΣΕ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ το 2013 διαμόρφωσε το πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υλοποίησε την παραχώρηση και το ξεπούλημα της ΡΟΝΟΣΕ αντί 45 εκατομμυρίων με πρίκα από πάνω 50 εκατομμύρια το χρόνο για την άγονη γραμμή, ακούστε, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας που είχαν αγοραστεί από το 2004 δεν λειτουργούσαν και σε μεγάλο μέρος των σιδηροδρομικών γραμμών δεν είχαν καν εγκατασταθεί. Τον 21ο αιώνα όλα γίνονταν ακόμα χειροκίνητα και οι πληροφορίες δίνονταν από σταθμάρχη σε σταθμάρχη, ενώ αντίθετα πολύ γρήγορα προχώρησαν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης, τηλεδιεύθυνσης, σηματοδότησης και φωτοσήμασης ήταν ανύπαρκτο, αλλά ακόμα και σήμερα. Τα μέτρα ασφαλείας στην καλύτερη περίπτωση, κυρίες και κύριοι, οι επιχειρηματικοί όμιλοι τα λαμβάνουν μέχρι του σημείου που το κόστος πρόληψης είναι μικρότερο του κόστους του ατυχήματος. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η κατεύθυνση και στην εθνική στρατηγική που ψηφίστηκε με ευθύνη όλων σας και εδώ στη χώρα μας. Περιλαμβάνει ευχολόγια για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και στην πράξη προωθεί τους στόχους του κεφαλαίου χωρίς να προβλέπει κανένα μέτρο επί της ουσίας για την ουσιαστική πρόληψη και τον έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης για την εφαρμογή των κανονισμών προστασίας των εργαζομένων και επιβατών. Ο λαός για την προστασία της ζωής του διεκδικεί σύγχρονες, ασφαλείς, φτηνές μαζικές μεταφορές, ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, υγεία δωρεάν για όλους, άμεσα μέτρα αντιπυρικής, αντισεισμικής προστασίας, εδώ και τώρα αντισεισμικό έλεγχο σε σχολεία, σχολές, νοσοκομεία, χώρους δουλειάς, άμεσα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Απευθυνόμαστε στις εργατικές λαϊκές οικογένειες και τους τονίζουμε ότι όσες κυβερνήσεις και αν αλλάξουν, όσοι μηχανοδηγοί και αν αλλάξουν, το τρένο της αστικής διακυβέρνησης κινείται και θα κινείται σταθερά στις ματωμένες ράγες που καθορίζουν η άρχουσα τάξη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσουμε, παρά την αρνητική εμπειρία, να αποκαλυφθούν οι ευθύνες και ο λαός να πάρει την ασφάλεια της ζωής τους στα χέρια του. Ευχαριστούμε.